στα κεντρικά στούντιο τη τηλεόραση Ναυτιεμπορική στον Περισσό, τον κύριο Αλέξανδρο Νικολόπουλο, του Διευθυντή Επενδύσεων τη Ελασφίν. Κύριε Νικολόπουλο, καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα, Καλημέρα σα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πορτογαλία. <laughs> Βρέθηκε εκεί πέρα Σύγκρα. η Αφάν Κατέ, η αφροκράμα των κεντρικών τραπεζιτών. Ο Ιάπωνα τι δουλειά έχει τώρα, <laughs> σα Πρω... πω για τον Ιάπωνα, ένα μικρό σχόλιο για την Ιταλία. Ε, Ελλάδα ε, δεν έχει πάρει επενδυτική βαθμίδα. <coughs> Δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία που έχει επενδυτική βαθμίδα. Λέβαια. Σκεφτείτε λοιπόν μια χώρα η οποία πάει για αναβάθμιση με ένα χρέο στο 150% του ΑΕΠ περίπου. Είναι αυτό που είχαμε πει όμως και τις άλλες φορές, ότι η Ελλάδα δεν αυξάνεται το κόστος δανεισμού τη τόσο πολύ με την αύξηση των επιτοκίων, γιατί έχουμε κλειδωμένα δάνεια από τα, από τα δάνεια του μηχανισμού στήριξη από τότε που έγινε ένα διάβαση του ελληνικού χρέου για πάρα πολλά χρόνια με μέσο επιτόκιο περίπου 2%. Μάλιστα. Κοιτάξτε, γι' αυτό αρχίζουν και γκρινιάζουν τώρα οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, γιατί αυτέ οι οικονομίε, παρόλο που ευνοούνται πληθωριστικά, όσο ανεβαίνουν τα επιτόκια, αρχίζει αυτό το κόστο δανεισμού και ξεπερνάει το όφελο που έχουν από την αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων από την αύξηση του πληθωρισμού. Το ίδιο, όπω είπε και η συνάδελφό σα με τι τράπεζε, τι σα είχα πει την άλλη φορά ότι οι τράπεζε είναι σαν τα πρατήρια τη βενζίνη. Όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, αμέσω τα δάνεια αναπροσαρμόζονται. Αλλά δεν αυξάνουν τα επιτόκια στου καταθέτε, οπότε κερδίζουν από τη διεύρυνση του spread. Τώρα τι λένε, σιγά σιγά αρχίζουν και αναγκάζονται να ανεβάσουν τα επιτόκια, σύν το γεγονό ότι αρχίζουν και αναγκάζονται να δανειστούν. Μέσω ομολογιακών εκδόσεων όλε οι ευρωπαϊκές τράπεζε με πάρα πολύ ψηλά επιτόκια. Σα θυμίζω το ομόλογο τη Αλφα Μπαγκ βγήκε με 6,80. Ναι, σωστά, το 7% περίπου. μην νομίζετε και οι ιταλικέ και οι ισπανικέ πάνω κάτω εκεί δανείζονται. Mm -hmm. Άρα βλέπετε ότι αρχίζει αυτό το κόστο και αυξάνεται. Βρήντε, Τώρα, για αυτό που μου είπατε και του κεντρικού τραπεζίτε. <coughs> <coughs> Εντάξει, προφανώ. Να ξέρετε, επειδή τυχαίνει να πηγαίνω, είχαμε συνεθεί και την άλλη φορά από τον Ταβό. Αν θυμάστε, όλε αυτέ οι συναθρήσει είναι και λίγο το Νόα Μπέτερ. Το είδαμε, ε... το παρατηρήσαμε. Η απουσία γραβάτα έτσι ναι, μα έδωσε μια αίσθηση. Ε, Κάτω από το τραπέζι λέγονται διάφορα πράγματα, αλλά, αλλά η λογική για μένα των κεντρικών τραπεζιτών είναι ότι είναι ευχαριστημένοι αυτή τη στιγμή με την πολιτική του. Ναι, μπορεί κανεί να του αγγίξει. Αυτό είναι το θέμα. Καμιά κυβέρνηση δεν του αγγίζει. Τοποθετούνται ε... από τι κυβερνήσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορεί να πει κάποιο από την Ευρωζώνη στη Λαγκάρτ ή στο Τζέι Πάουελ τι κάνει. Λοιπόν... Λοιπόν, τι βαθμό επηρεασμού έχουν οι κεντρικέ κυβερνήσει δηλαδή στου τραπεζίτε. Προ το παρόν, εγώ πιστεύω... εκτιμώ ότι ίσω όχι μεμονωμένα, αλλά αν αρχίσει και γίνεται. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία μια, μια διάσταση τη πολιτική των τραπεζών, των τραπεζιτών και τη αληθινή πολιτική, των κυβερνήσεων δηλαδή, που ακουμπούν στι κοινωνίε. Εδώ είναι σαν να είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Δύο διαφορετικέ πορείε και να μην. Παράλληλοι απλά... δρόμοι που δεν τέμνονται ποτέ. Δεν τέμνονται ποτέ, αλλά δεν γίνεται οι αποφάσει των τραπεζιτών να βλέπουν μόνο νούμερα και να μην αντιλαμβάνονται τι κοινωνικέ συνοχέ, τι πολιτικέ <κυκ> σταθερότητε. Γιατί και οι πρωθυπουργοί θα πρέπει να λογοδοτήσουν στις κοινωνίε και είναι λίγο εύθραυστες οι στα κοινωνικά σύνολα. Τώρα για αυτό μπορεί να κατηγορηθώ, αλλά εγώ θεωρώ ότι οι τραπεζίτε κοιτάνε πιο πολύ τι κοινωνίε παρά οι πολιτική. Οι πολιτικοί κοιτάνε πώ θα βγουν την επόμενη μέρα. Mm. Δεν του ενδιαφέρει η κοινωνία. Οι τραπεζίτε εδώ πέρα. Δεν θα διαφωνήσω. Οι, οι τραπεζίτε εδώ πέρα, τι γίνεται. Ε, όταν. αυτό που προσπαθούν να κάνουν, το είχαμε πει και την άλλη φορά, είναι να μειώσουν τον πληθωρισμό. Ωραία. Ένα εργαλείο υπάρχει για αυτό ναι. το πράγμα. Και όταν θα πει να, να σκάνε αυξήσεις... οι επιχειρήσει, οι ο... και τα νοικοκυριά. Ο... 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 Όχι, δεν λέω για το επιτόκιο. Ένα εργαλείο. Πρέπει να αυξήσει την ανεργία. Να. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο. Δεν μπορεί να, να μειώσει τον πληθωρισμό αν δεν αυξηθεί. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι δεν σταματήσουν να αγοράζουν, τι σα είπε η συνάδελφο, Ότι προσπαθούν τώρα οι κεντρικοί τραπεζίτε, τι λένε στι κυβερνήσει, παιδιά, όπα, μην δίνετε market pass και fuel pass από εδώ και πέρα, Μην με αναγκάζετε να ανεβάσω το επιτόκιο, ώστε εγώ που έχω στεγαστικό δάνειο να δίνω περισσότερα στο στεγαστικό και να μην μπορώ να πληρώνω ε, στο σούπερ μου για να αγοράζω λιγότερο για να πέσει ο πληθωρισμό. Ε, αυτό που μα τραπεζίζει είναι ότι ευτυχώ, μάλλον πάμε για soft landing. Δηλαδή, mm -hmm. οι οικονομίε είναι τόσο ισχυρέ, η αγορά εργασία δείχνει προ το παρόν να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα και σιγά σιγά ξεφουσκώνει τον μπαλόν του πληθωρισμού χωρί να υπάρξει ύφεση στην οικονομία. Άρα, το κοκτέιλ μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλό. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Τώρα πάτε για τον, για τον Ιάπωνα. Καταρχήν να σα πω ότι ο Ιάπωνα πρέπει να κάνει το σταυρό του κάθε μέρα. Mm. Για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια έχει πληθωρισμό. Yeah. Ε, δεν πρόκειται να το. Γιατί να είχε το... στάσιμο πληθωρισμό ο Ιάπωνα. Μα είχε, ο, ο Ιάπωνα ήταν παγίδα ρευστότητα. Mm. Σα θυμίζω ότι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε σχέση χρέου προ ΑΕΠ είναι η Ιαπωνία. Mm. Έχει 240% χρέο. Σωστά. Για, αλλά το χρέο τη Ιαπωνία είναι όλο σε γέν. Θεωρητικά δηλαδή. Σε μία μέρα κόβει όσο γέν θέλει και το εξοφλεί. Αλλά... Mm -hmm. Άρα λοιπόν, όσο αυξάνεται ο πληθωρισμό στην Ιαπωνία, ευτυχώ οι αγορέ, ειδικά του real estate, αυξάνεται. Το χρηματιστήριο το Ιαπωνικό, να σα πω ότι είναι στα καλύτερα φέτο mm. στον κόσμο. Άρα ο πληθωρισμό εκεί αρχίζει και επιδράει, και δεν υπάρχει περίπτωση να το πειράξει αυτό ο κεντρικό τραπεζίτη. Ε, δηλαδή το απολαμβάνει, εγώ θεωρώ ότι προ το παρόν αυτό. Ε, κύριε Νικολούπλη, τώρα θα σα κάνουμε μία ερώτηση λίγο πιο ελεύθερη. Πώ και σε αυτό το οικονομικό φόρουμ τη Ευρωπαϊκή, το φόρουμ τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, εισέβαλε, εισήχθη, προσεκλήθη ο Ιάπωνα. Για την ποικιλία. Όχι, όχι, δεν είναι για την ποικιλία. Καταρχήν, ε, δεν υπάρχουν άλλε οικονομίε μεγάλε, είναι η Ιαπωνική και η Ευρωπαϊκή. Α, είναι ίδιοση. βάση μεγεθών. Ε, ναι, βάση μεγεθών. Δηλαδή, mm. δεν υπάρχει. Εξάλλου, να ξέρετε ότι πρώτα μιλάει ο Αμερικάνο, ενώ ε, το, το πού θα πάει ο κόσμο. Εξαρτάται από, από τι αποφάσει του Πάουελ, mm -hmm. όχι από τι αποφάσει τη Λαγκάρτ. Οι Λαγκάρτ και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Yeah. Και ακολουθούν γιατί, αν ο, ο, Αμερικα... ο Αμερικάνο, όταν παίρνει αποφάσει, να ξέρετε, δεν κοιτάει μόνο την Αμερική, κοιτάει όλο τον κόσμο. Γιατί δεν θα γίνει αυτό που έγινε το 1929 που βάλαν δασμού και καταστρέψανε για να προστατεύσουν την Αμερικανική οικονομία. Τι κάνανε, καταστρέψαν όλο τον, όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, από τότε το καταλάβανε. Καταργήθηκε ο κανόνα Χρυσού και από, από εδώ και πέρα. Η νομισματική πολιτική καθορίζεται βασικά από του Αμερικάνου. Δηλαδή, έχει πληθωρισμό η Αμερική, θα φύγει ο πληθωρισμό και στην Ευρώπη και στι υπόλοιπε χώρε. Εκτό από την Ιαπωνία, η οποία το γεν προ το παρόν λειτουργούσε σαν. Αν θέλετε, δεν είναι, η, 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 Το ακριβό γεν δεν επέτρεπε στον πληθωρισμό να περάσει μέσα στην οικονομία. Όσο πέφτει το γεν, ανεβαίνει ο πληθωρισμό, ανεβαίνει και το χρηματιστήριο. Μάλιστα. Mm -hmm. Να σα πω επίση, για να το κάνουμε και πιο ωραίο, έτυχε να πάω στην Κωνσταντινούπολη πριν από μία εβδομάδα. Επειδή ακούμε όλα αυτά για την ε, τουρκική οικονομία, να σα πω ότι πωλήσει αυτοκινήτων ιστορικά υψηλά. Πωλήσει ηλεκτρικών συσκευών ιστορικά υψηλά. Λέτε. Χρηματιστήριο ιστορικά υψηλά. Ποιοι αγοράζουν Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει. Η Κωνσταντινούπολη 18 εκατομμύρια πληθυσμό. Όχι, Αγοράζει... δεν, δεν μιλάω για την Κωνσταντινούπολη. Για την Τουρκία, Τουρκία μιλάω. Δημιουργία. Έχει δημιουργηθεί μία φούσκα πληθωρισμού, Τρομπάρει το σύστημα. Από πίσω συνέχεια λεφτά. Και δάνεια, δίνονται δάνεια. Δάνεια. Σο, ε, ό, όχι, τα δάνεια σταματήσανε. Γιατί έχουν βάλει μέτρα τώρα στην κεντρική τράπεζα που δεν μπορούν να δώσουν δάνεια. Επίτηδε. Ε, θα σα πω ότι η καλύτερη επένδυση στον κόσμο αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Τουρκία. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Μου θυμίζει λίγο τα επιτόκια που δίναμε... τον καιρό τη κρίση. Εμεί εδώ πέρα. Μπορεί να κάνει προθεσμιακή κατάθεση σε τουρκική λίρα και το κράτο σου εγγυάται τη συναλλαγματική ισοτιμία με το δολάριο. <laughs> δηλαδή παίρνει 10% τόκο σε τουρκική λίρα. Και δεν χάνει από την ισοτιμία όσο πέφτει η λίρα. Εκεί μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 140 με 150 δισεκατομμύρια που πιστεύω ότι κάποια στιγμή όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι, αυτά τα λεφτά... Φτάσει, λέτε. Λοιπόν, Ή θα ε, το σώσει ο Ερντογάν με τις φίλες χώρε. χώρες. Δεν έχει να κάνει με τον Ερντογάν πλέον. Έχει, έχει διαβεί το ε, για να το σώσει χρειάζεται απευθεία σχηματοδότηση από τις ε, χώρε του κόλπου, Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένω κτλ. Αν δεν Κάνει αυτά που του λένε για να πάρει τα λεφτά, δεν ξέρω. Μπορεί να το δώσει. Κάθε φορά που πάει να χρεοκοπήσει, ναι, να ξέρετε, μέσους, μία Ρώση, ναι. μία Σαουδάραβε. Ναι. Μία... Πάντα κρύβει έναν άσο στο μανίκι. Α... Αυτό που δεν είχαμε εμεί όταν χρεοκοπούσαμε. Γιατί και εμεί, αν, το... αν το. Αν είχαμε. Ε, Μια τέτοια χρεοκοπήση. Ακριβώ. Εντάξει, ε, μπορούσε είναι. η Ευρωζώνη. Κοιτάξτε, τώρα το προφήτη. Είχαμε στη Ρωσία, αλλά τότε ο Πούτιν δεν θέλει να μα δώσει τα ρούβλια ναι, να τα Δεν ήμασταν και αρκετά καλοί δεν Είμαστε οι πρώτοι που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και δεν είχαμε την εμπειρία mm. για να το αντιμετωπίσουμε. Yeah, γι' αυτό γινόμουν ε, και το πειραματόζω. Γι' αυτό το πειραματόζω. Και από εδώ και πέρα θεωρώ ότι λιγάκι έτσι μάθαμε. Mm -hmm. ε, βλέπω και τα αποτελέσματα των εκλογών. θεωρώ Και δεν μιλάω ότι βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι γενικά δείχνει μια οριμότητα το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Έτσι. Mm -hmm. Το χθεσινό του τουρνάρο, τώρα πώ το είδε που μα ξεσήκωσε χθε το βράδυ στο <laughs> Εμεί <ξησήκωσε>. περιμένουμε <laughs> να έχουμε την παιδική βαθμίδα μια εβδομάδα πριν την 28 Οκτωβρίου. Με, τη, με την με τη Standard Ξαφνικά τώρα τι, θα μα δώσει σκόπ η γερμανική που είναι 4 Αυγούστου, αυτό εννοεί ο Τουρνάρα. Καταρχήν να σα πω ότι εγώ, σαν άνθρωπο τη αγορά, ε, προτιμώ να μην γίνει η αναβάθμιση. Τώρα, τι εννοώ, να σα πω mm. Ότι όσοι υπάρχει προσδοκία για την αναβάθμιση, οι τιμέ των ομολόγων ανεβαίνουν, το κόστο του δανεισμού πέφτει με την προσδοκία. Όταν γίνει το γεγονό, συνήθω αυτό λιγάκι διορθώνει. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ απόλυτα λογικό. Ε, πιστεύω ότι θα γίνει κι εγώ η αναβάθμιση. Εξάλλου, σα έχω πει και, και εντάξει, το λέμε και λίγο γελάμε, θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει χρέο. Με την έννοια που θεωρούμε ότι μια χώρα έχει χρέο, από τη στιγμή που το χρέο μα το κρατάνε οι χώρε mm. τη Ευρώπη. Άρα δεν βρίσκω το λόγο. Ε, να, μην, ε, να μην αναβαθμιστεί ή, και να πέσει γιατί θα κάνει πολύ καλό. Σε αυτό που είπαμε πριν, στο κόστο δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, όχι τη Ελλάδο. Δηλαδή, αν υπήρχε επενδυτική βαθμίδα, η Αλφα Μπάνκ δεν θα δανειζόταν με 7%, θα δανειζόταν με 5-5,5. Mm. Γιατί όταν πάει να βγει στι αγορέ και πάει να δανειστεί, όπα, τι αξιολόγηση έχει, 2Β. Πόσο, πόσο είναι το spread μεταξύ των ομολόγων 2Β. Και του, και, του, και του Γερμανικού Δημοσίου, γιατί έτσι καθορίζεται mm -hmm. ο τρόπο που δανείζονται τα ομόλογα, είναι 300 μονάδε, 4 και 3, 7, 3,5 και 3, 6,5 That's it. Δεν μπορεί να πει, Α, ah, όχι, εγώ είμαι καλή τράπεζα ή είμαι... εφόσον η χώρα σου είναι below investment grade, είσαι σε αυτό το bucket, άρα έρχονται κεφάλαια εκεί πέρα από τα οποία για να σε δανείσουν θέλουν mm -hmm. αυτό το επιτόκιο. That's it. Όταν περάσει λοιπόν στο άλλο bucket, θα απευθύνεσαι σε επενδυτέ οι οποίοι θα ξέρουν ότι δεν θα, δεν βγει να δανειστεί με 6,5 και με 7%. Θα δανειστεί με λίγο. Άρα είναι πολύ σημαντική η επενδυτική βαθμίδα για τι επιχειρήσει και για το κόστο δανεισμού των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Σα θυμίζω ότι ακούγονται και, και πιστεύω ότι θα γίνει ότι και ο Μιτελινέο. Χθε εγκρίθηκε το ενημερωτικό. Ε, 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 ναι. ε, Την περνούργια φορά 8 ώρε το βράδυ. Αυτό θα ρωτήσω τώρα. Κύριε, που έσπασε τον κύκλο. Πριν να αλλάξουμε λίγο θέμα. Εκτιμάται ότι αυτή η τοποθέτηση του ίσω να έχει λίγο μια Δημιου... πολιτική, μια επιδίωξη δημιουργίας καλού επενδυτικού κλίματος για τη χώρα. Δηλαδή μια προσπάθεια να διαμορφώσει κλίμα ο Έλληνας τραπεζίτης για τη χώρα. προφανώς η οικονομία είναι η ψυχολογία. Όσο πιο καλά νιώθουμε για την οικονομία, οι άνθρωποι ξέρετε, μπορεί να αυξάνουν το εισόδημά του και να μην νιώθουν καλά πρέπει να έχουν και προσδοκία για να νιώσουν καλά ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει την οικονομική του κατάσταση. Ο Σενάρα βασικά αυτό είπε, ότι είναι πάρα πολύ θετικός. Και σας θυμίζω ότι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε εδώ πέρα ήμουν και εγώ πάρα πολύ θετικός, γενικότερα για την ελληνική οικονομία. Αν όλα πάνε καλά στην παγκόσμια οικονομία. Ξέρετε, αυτό το λέω από την άποψη την εξή: Ότι ο Γιάννη Τουρνάρα έχει περάσει από την πολιτική και ξέρει πάρα πολύ καλά πώ κινούνται τα πολιτικά πράγματα. Και για να κάνει αυτή τη δήλωση, ίσω και το ακροατήριό του να μην ήταν το ελληνικό, αλλά να ήθελε λίγο να δημιουργήσει ένα κλίμα και για ξένες επενδύσεις. Τώρα, μία σκέψη ε, ε, Εντάξει, ίσως να ήταν και λίγο και μια προειδοποίηση ίσως και προς, σε αυτούς που ασκούν πολιτική ότι, παιδιά, δεν είναι και εσύ 100% ότι θα έρθει η επενδυτική βαθμίδα. Πρέπει να συνεχίσουμε να, να, προσπαθούμε για να το πετύχουμε. Δηλαδή, μην χαλαρώνουμε, α, οκ, okay, όλα καλά, βγήκαμε... Να αρχίσουμε τώρα να χορηγούμε, να δίνουμε ας πούμε, επιδόματα και τέτοια. Πρέπει, αυτό πρέπει να, πρέπει να γίνεται και αυτό προφανώ. Γιατί, ε, όπω είπατε πολύ σωστά, η οικονομία δεν είναι αριθμή μόνο. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα, οι οποίοι το κόστο δανεισμού αυξάνεται. Το κόστο στο σούπερ μάρκετ έχει, δεν ξέρω, είναι αδιανόητο. Έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Είναι απίστευτε οι αυξήσει των τιμών. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι τα νούμερα που ανακοινωθήκαν, ανακοινωθήκαν για τι άδειε τη καινούργια στην Ελλάδα, για τι πωλήσει κατοικιών, για τι πωλήσει αυτοκινήτων, είναι τρομερέ. Είναι, είναι υψηλά δεκαετίε ενδεχομένω. Άρα, πάει να πει ότι πίσω υπάρχει χρήμα. Το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει στην επιφάνεια γιατί νιώθει καλύτερα με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, έστω σε διέκοψα πριν. Όχι, όχι, έλεγα για το Μητυλινέο. Ο οποίο σπάει αυτή τη δωδεκάμινη ουσιαστικά εικόνα που είχαμε, που ήταν όλα παγωμένα για τα εταιρικά ομόλογα. Τελευταίο ομόλογο έβαλε ο Βαγγέλη Μαρνάκη πέρυσι τη CNL Capital. Πάει να πάρει τώρα 500 εκατομμύρια, 4 Ιουλίου, τον τρίτη, ξεκινούν οι δημόσιε εγγραφέ. Βέβαια θα πάει για μείωση δανεισμού ο Το είπε χθε. Θα πάει για να με πληρώσει ομόλογα που λήγουν. Αυτό τι σημαίνει. Δεν θέλει πλέον να επιβαρύνει το τραπεζικό σύστημα και μπαίνει στα ομόλογα τα εταιρικά τα εισηγμένα. Ε... Σαν κίνηση θέλω να μου εξηγήσει. Σαν ε... τι είναι αυτό. Κοιτάξτε, ο Μιτελινό ήδη δανείζεται από τι διεθνεί αγορέ. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει πρόσβαση στι διεθνεί αγορέ και πρέπει, μια εταιρεία, ξέρετε, πρέπει συνέχεια να τσεκάρει και τη δυνατότητά τη να δανείζεται. Ε... άρα στα πλαίσια ανα... έχει ένα ομόλογο πουλί και όλος νομίζω ναι, το, Κοζάρα, ναι, ναι, ναι. στα πλαίσια τη ανα... τώρα αναγκαστικά βέβαια θα δανειστεί με πολύ ψηλότερο επιτόκιο. Προφανώς. Ε, επειδή είπατε κάτι για τα επιτόκια πριν για τις τράπεζες, να σας πω ότι ο καταθέτης, αν θέλει τώρα, υπα... το κράτος είναι απευθεία ανταγωνιστή με το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή... Αν κάνει έντοκο γραμμάτιο του ελληνικού δημοσίου για τρει μήνε, μάλλον για έξι μήνε, το χτεσινό που βγήκε ήταν με 3,65. Σωστά. Δηλαδή, θεω... δηλαδή οι καταθέτε, άλλο αν αυτό εντάξει δεν είναι πολύ διαδομένο, μπορούν να ζητήσουν από το κατάστημα τη τράπεζα, ο οποίο είναι, να, να αγοράσουν τα έντοκα γραμμάτια. Και δεν είναι μόνο τα ελληνικά. Ε, να σα ότι είναι και αφορολόγητα καταρχήν. Δεν έχει φόρο 15% όπω είναι στι καταθέσει. Αλλά γενικά όλα τα έντοκα γραμμάτια και του γερμανικού δημοσίου, και του γαλλικού, και του ιταλικού. Τα επιτόκια είναι πάνω κάτω τα ίδια και το διάστημα είναι τρει μήνε, έξι μήνε ή ένα χρόνο. Επίση, κάποιο θα μπορούσε να δανείσει για ένα χρόνο, για έξι μήνε, απευθεία και το ελληνικό δημόσιο. Mm -hmm. ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα να χρεοκοπίασει ή κράτη τέλο πάντων στου επόμενου 6 μήνες με ένα χρόνο. Άρα υπάρχουν επιτόκια, απλά δεν έχουν περάσει ακόμα στο κομμάτι το καταθετικό των προθεσμιακών καταθέσεων. Και να σα πω την αλήθεια, εγώ σαν μέτοχο τραπεζών, επειδή όταν αυτό δεν περνάει, αυξάνονται τα κέρδη των τραπεζών, είναι για όσου ασχολούνται με το χρηματιστήριο, επειδή είναι και μια εκπομπή η οποία μα ακούνε και άνθρωποι που ασχολούνται με την αγορά, προφανώ αυτό ευνοεί τι τραπεζικέ μετοχέ, γι' αυτό και αυτό το πάρτι που γίνεται Έτσι. με, τα, με τι ε, μετοχέ των τραπεζών. Αν δείτε τα, 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 τα που έχουν, είναι ακόμα πάρα, πάρα πολύ mm, -hmm. mm -hmm. Και είναι και στα top picks όλων των. Δεσσαλδεν. αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει άμα, να πάμε να δώσουμε όλα τα λεφτά μα για να αγοράσουμε ελληνικέ τράπεζε, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά απλά θεωρώ ότι ένα φαύλο κύκλο πολλών χρόνων μάλλον έχει σπάσει και τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε από την αρχή του χρόνου. Να τσιμπηθούμε, να δούμε αν είναι πραγματικότητα. Αυτό που ζούμε, <laughs> αυτό που έρχεται. Φοβόμαστε να το πιστέψουμε. Κύριε Νικόλο, ευχαριστούμε πολύ για την πρώινη συζήτηση. Και καλή συνέχεια και θα τα πούμε Ας ξανά. Να είστε καλά.